ήταν μια μαγική βραδιά. Και αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν ενώ έπιασε μια τρομερή βροχή, δεν έφυγε κανείς. Ξέρετε, είναι κάποια γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας που σε κάνουν και νιώθεις ακόμα καλύτερα. Και δώσαμε ακόμα καλύτερα κι εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την νύχτα. Ήταν μια μαγική βραδιά. Με την Ελευθερία είμαστε πολύ καιρό μαζί, είμαστε από το χειμώνα. Ταξιδεύουμε μέσα στο καλοκαίρι, θα ταξιδέψουμε κι άλλο. Και στην αρχή είμαστε. Και θέλω να πω ότι αυτός ο χώρος εδώ είναι μαγικός. Εύχομαι πραγματικά αυτό το φεστιβάλ να ανθίσει κι άλλο. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους, τους αφανείς ήρωες, που δούλεψαν με την ψυχή τους για να υλοποιηθεί αυτή η βραδιά σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το υπέροχο κοινό που όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά έκανε τη συναυλία να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία. Γιατί έδωσε δύναμη και ένταση στη συναυλία και για να δοθεί και η σκυτάλη μετά στο Διονύση, στο Λαβρέτη, στο Μουζουράκι, σε μια συναυλία που συνεχίζεται ακόμα. Και ήταν και μια πολύ καλή ιδέα αυτό το φεστιβάλ για αυτή την κοινή συναυλία που κάνουμε με αυτούς τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Είναι ένα φεστιβάλ επίσης το οποίο είναι καινούριο. Είναι η πρώτη φορά και για τις δυο μας που ερχόμαστε εδώ. Και είναι ένα φεστιβάλ που θέλουμε και ευχόμαστε να βγατήσει, να κρατήσει χρόνια, να πάει ψηλά και να κρατήσει το επίπεδο το οποίο έχει ήδη σήμερα. Ένα εξαιρετικό επίπεδο και με μια εργασία σκληρή όλων, όλου του χωριού. Μικροί και μεγάλοι δούλεψαν για να γίνει αυτή η συναυλία τόσο άρτια. Λαχείο την κάνω. Ταξιδεύουμε μαζί, εστιευόμαστε, έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ διασκεδαστικό. Είναι ελληνικό καλοκαίρι. Τι άλλο να επιθυμείς όσο είσαι ακόμα νέος? Η Ελλάδα για σένα τι σημαίνει? Η γλώσσα που μιλάω, πάνω απ' όλα αυτό σημαίνει. Μην πάθει τίποτε η γλώσσα, μην πάθουν τίποτε τα ελληνικά. Ζούνε 4.000 χρόνια. Λέμε θάλασσα όπως λέγανε και εκείνοι. Λέγαμε γυναίκα, εκείνοι λέγανε γυνή, το ίδιο είναι. Θύρα όπως λέγανε και εκείνοι. Θάνατος, ουρανός, Θεός, ίδιες λέξεις. Να μην πάθει τίποτε αυτό. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία και εύχομαι να παγιωθεί αυτό το πράγμα εδώ και να, για το αξίζει το μέρος δηλαδή. Και να γίνει, να μονιμοποιηθεί, να γίνει στάνταρ. Και μπράβο σας, γιατί βοηθάτε κι εσείς. Έτσι, από μόνο δεν μπορεί να απογειωθεί. Εμάς, είναι δουλειά μας αυτή, εμείς γυρίζουμε το καλοκαίρι και παίζουμε. Και είναι μεγάλη μας τιμή που μας καλέσαν εδώ. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή, όπως το βλέπουμε τώρα, είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Λαβρέντη, τα λέγαμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πες μου λίγο, βλέπεις να αλλάζει τίποτα για όλα αυτά που συζητούσαμε? Το μόνο που αλλάζει είναι ότι βγαίνουν τρομακτικές αντοχές απάνω μας και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κόσμο που το τιμάει αυτό. Αισθάνομαι πραγματικά ότι σε αυτή την παρέα δεν είναι από ταπεινοφροσύνη και από μετριοφροσύνη και να το παίξω ότι όχι, εγώ δεν έχω κάνει πράγματα κτλ. Αλλά πραγματικά και ο Σαββόπουλος και με τραγούδια του Μαχαιρίτσα ήταν τραγούδια τα οποία τα παίζαμε κάποτε σε μια πλατεία και κάναμε όνειρα μέσα από τα τραγούδια τους, μέσα από τους στίχους τους και κάτι άλλο. Και το ότι έχω τη χαρά και τη τιμή αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι με αυτούς τους ανθρώπους πάνω στη σκηνή και να, στην ίδια σκηνή να έχουν πατήσει η Αρβανιτάκη και η Πρωτοψάλτη πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Εντάξει, το φανταζόμουν.